Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV. Καλό μήνα σε όλους, με πλούσια αγωνιστική δράση. Θα δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που υπήρχε βεβαίως αγωνιστική δράση σε όλα τα αθλήματα, αλλά και εκεί που απλά προετοιμάζονται εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής. Θα δούμε μπάσκετ, θα δούμε ποδόσφαιρο. Θα δούμε καταρχήν την αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων για τη δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας, ήττα για την κερκυριακή ομάδα υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Κορομπόκη. Θα δούμε μπάσκετ, πρεμιέρα για τη Β' Εσκαβδέ. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πήγα στους Νότιας Κέρκυρας Ναυσίθος με τους πιτσιρικάδες των δύο ομάδων να αγωνίζονται για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Θα δούμε όμως τι έγινε και στο παιχνίδι του Καποδίστρια με τον Λέων επίσης για τη Β' Εσκαβδέ. Να καλησπέρισω όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάντα ξεκινάμε με τη στήλη μας σαν σήμερα, μια στήλη που έχετε αγαπήσει, γιατί βλέπουμε γεγονότα αθλητικά σημαντικά τα οποία έχουν στιγματίσει. Έχουν αφήσει το στίγμα τους όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως εμείς πάντα κοιτάμε την τελευταία εβδομάδα που διανύουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα και να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 31 Οκτώβρη 1908. Τελετή λήξης των τέταρτων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε 3 αργύρα μετάλλια, 2 με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος ανεφόρας και 1 με τον Δόριζα στον ακοντισμό. Σαν σήμερα 31 Οκτώβρη 1964 γεννήθηκε ο Μάρκο Βαν Μπάνστεν, ο παλέμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής. Ενώ σαν σήμερα 30 Οκτώβρη 1960 γεννήθηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Αργεντινός άσος του ποδοσφαίρου και προπονητής βεβαίως, ο οποίος πέθανε 25/11/2020. Σαν σήμερα 27 Οκτώβρη 1960, παρουσία των βασιλέων, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη το Καφτατζόγλιο Στάδιο, που θεμελιώθηκε 4 χρόνια νωρίτερα, στις 26 Οκτώβρη του 1956. Την ίδια μέρα εγκαινιάζονται εγκαταστάσεις του Αλεξάνδριου Μέλαθρου και του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα, 27 Οκτώβρη 1971, γεννήθηκε ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Έλληνας αθλητικός παράγων και παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας στο Euro 2004. Σαν σήμερα, 26 Οκτώβρη 1861, ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαίρου της Αγγλίας και τίθενται οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος. Οι Άγγλοι ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο από το ράγκμπι, που παίζεται πλέον ως χωριστό άθλημα. Μαζί γεννιέται και ο όρος σόκερ, όπως ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη προέρχεται από την συντόμευση δύο λέξεων, social ceremony, κοινωνική τελετή. Τέλος, σαν σήμερα 26 Οκτώβρη 1972, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού Τσεσκά Σόφιας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Τότης Φυλακούρης αφήνει έναν πετινό στη σέντρα, θέλοντας να κάνει πλάκα στον Ολυμπιακό για την ήττα του την προηγούμενη μέρα από την Τότεναμ με 4-0. Για την πράξη του όμως αυτή, θα τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές. Αυτά όσον αφορά τη στήλη μας σαν σήμερα. Βλέπουμε πάντα τι έχει συμβεί ανά τον κόσμο. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε όσον αφορά την αγωνιστική δράση. Ξεκινάμε με την ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία και τα αποτελέσματα για την δεύτερη αγωνιστική. Μακεδονικός Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, το παιχνίδι έγινε το Σάββατο 1-0. Λευκή Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1. Κοζάνη Μέγας Αλέξανδρος 1-1. Δεσσαϊκός ΟΦΑΜ 2-0. Θύελλας Αρακινών Γιαννιτσά 0-1, Κτηνοτροφικός Αστέρας Αθλητικών Συμποδίων Καραγιανίων 1-2. Στη βαθμολογία μετά από δύο αγωνιστικές στην πρώτη θέση ο Μακεδονικός έχει 6 βαθμούς, όσους έχουν και Αθλητική Ένωση Ποδίων Καραγιανίων Κοζάνης, ο Εδεσαϊκός, 4 βαθμούς τα Γιαννιτσά, 3 βαθμούς για τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας και τον ΟΦΑΜ, αλλά και τον Ηρακλή Αμπελοκήπων μετά τη χθεσινή του νίκη. 1 βαθμό έχουν Κτηνοτροφικός Αστέρας, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων και Κοζάνη, χωρίς βαθμό η Λευκύμη και η Θύελλα Σαρακινών. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η Τρίτη. Οι αγώνες την ερχόμενη Κυριακή 7 Νοεμβρίου. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 3. Μέγας Αλεξάνδρος Τρικάλων, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων υποδέχεται τον Μακεδονικό. Η Λευκύμη παίζει εκτός έδρας με τον Κτηνοτροφικό Αστέρα. Ο ΟΦΑΜ υποδέχεται την Κοζάνη. Γιαννιτσά Εδεσσαϊκός και Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων Κοζάνης, Θύελλα Σαρακινών. Μένουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, πάμε στην κατηγορία των γυναικών. Πάμε στο δεύτερο όμιλο, εκεί που έχουμε την ομάδα Κέρκυρα 1996, να δούμε τα αποτελέσματα για την δεύτερη αγωνιστική. Μπορεί η κερκυριακή ομάδα να ξεκίνησε με τα αριστερό μετά την ήττα της κόντρα στην Βέρεια, ήταν όμως σαρωτική στη δεύτερη αγωνιστική, νικώντας με 9-0 την ομάδα Κύλων Κοζάνης.
Αμαζόνες Θεσπρωτείας Βέρεια 4-2, Κεραυνός Δεσπρωτικού Απειρωτών Ανατολής 2-2. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία μετά από αυτή την αγωνιστική έχει ως εξής. Στην πρώτη θέση Απειρωτών Ανατολής με 4 βαθμούς. Ακολουθούν οι Αμαζόνες με 3, όσους έχει και η Βέρεια, όσους έχει και η Κέρκυρα 1996. 2 βαθμούς για τον Κεραυνό Δεσπρωτικού, 1 βαθμό για τον Κύλων Κοζάνης και η επόμενη αγωνιστική είναι μετά από 2 Κυριακές 14 του μήνα στις 3. Αμαζόνες Θεσπρωτείας Κεραυνός Θεσπρωτικού, η ομάδα Κέρκυρα 1996 υποδέχεται το Απειρωτάν Ανατολής και η Βέρεια παίζει με την ομάδα Κύλων Κοζάνης. Handball Premier, να θυμηθούμε πολύ γρήγορα τη βαθμολογία, δεν είχαμε αγωνιστική, έχουμε όμως παιχνίδι εξαναβολής που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Να θυμηθούμε, εμείς σε 6 αγωνιστικές τι έχει συμβεί. Στην πρώτη θέση είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ με 10 βαθμούς. Ακολουθούν Αεροπός Έδεσας, Δράμα, Φέκας, Πηλαία, Φίλιππος Βέρειας και Ζαφυράκης Νάουσας για την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική είναι 13 Νοέμβρη. Εμείς όμως θα δούμε τα παιχνίδια εξαναβολής, τα οποία θα γίνουν ένα το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, Πηλαία, Φέακας, και ένα παιχνίδι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, Αεροπός Έδεσας, Δράμα. Στις 13 η επόμενη αγωνιστική με ρεπό για την κερκυριακή ομάδα. Αφήνουμε το handball, πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Είχαμε βεβαίως και τις εκλογές αναφορικά με την ΕΠΣ. Είχαμε νέο πρόεδρο, τον κύριο Βλαχόπουλο. Πάμε εμείς να δούμε την Α1 κατηγορία της Ένωσης και τα αποτελέσματα για την 5η αγωνιστική. Ολύμπος Κέρκυρας Αστέρας Λιαπάδων 3-0. Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Αναγέννηση Περιβολίου 1-1. Θνελιακός Αχαράβης ΑΕΚ Αναλύων 5-1. Αστέρας Μωραϊτίκων, Αστέρας Μωραϊτίκων 8-0. Οδυσσέας Αυλιωτών Ολυμπιάδα 1-0. Αχιλλέας Νυμφών Κάβος 2-1. Ατρόμητος Τρογγυλής Παξί 0-3 Νεφαγώνα. Πολλά γκολ στις πρώτες αγωνιστικές. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Θνελιακός Αχαράβης στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας Πετρητή 13 για τους Παξούς και τον Κεραυνό Αγίου Νικολάου, 12 για τον Όλυμπο, 7 βαθμούς για Αναγέννηση Περιβολίου, 6 ο Αστέρας Λιαπάδων και ακολουθούν Αχιλλέας Νυμφών, Αστέρας Μωραϊτίκων, Κάβος, ΑΕΚ Αναλύων, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, Οδυσσέας Αυλιωτών και χωρίς βαθμό Ατρόμητος Τρογγυλής. Εκκρεμεί το παιχνίδι Κάβος, Οδυσσέας Αυλιωτών, θα γίνει την Τετάρτη 3 του μήνα στις 3 το απόγευμα. Η επόμενη αγωνιστική 6 και 7 Νοεμβρίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, και έχουμε τις αναμετρήσεις. Ολυμπός Κέρκυρας Αστέρας Πετρητή, Αστέρας Μωραϊτίκων Οδυσσέας Αυλιωτών, Αστέρας Λιαπάδων και Κεραυνός Αγίου Νικολάου. Η Ολυμπιάδα υποδέχεται τον Αχιλλέα Νυμφών, η Αναγέννηση Περιβολίου παίζει με τον Θηναλιακό Αχαράβης. Η ΑΕΚ Αναλύων αντιμετωπίζει τους Παξούς, ενώ ο Κάβος θα πάρει το παιχνίδι 3-0 Ανεφαγώνα με κόντρα στον Ατρόμητο Στρογγυλής. Πάμε στην Α κατηγορία της Ένωσης να δούμε τον Βόρειο Όμιλο και τα αποτελέσματα για την δεύτερη αγωνιστική. Ηρακλής Φακερών, ΠΑΟΣ Φακιανάκης 1-8, πάρα πολλά γκολ ξανά για την ομάδα ΠΑΟΣ Φακιανάκης. Δίας Κασιόπης ΑΕΦ ΑΚΟΝ 0-3, Ομόνια Ατρόμητος Άφρας 2-0. Κεραυνός Ποταμού ΠΑΟ Κορακιάνας 1-5. Γυμναστική Ένωση Παλοκαστριτών Εθνικός Περουλάβων 3-0. Το Κοντόκαλι, ο Αστέρας Παρτίλα μάλλον πήρε το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 0-3 Ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία σε 2 αγωνιστικές ο Ατρόμητος Άφρας είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ισοβαθμοί με τον ΠΑΟ Κορακιάνας και τον ΠΑΟΣ Φακιανάκης καθώς και την ΑΕΦ ΑΚΟΝ. Από εκεί και πέρα ακολουθούν Εθνικός Περουλάδων, Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστριτών, Αστέρας Σπαρτίλα, Δίας Κασιόπης, Ηρακλής Φακερών, Κοντόκαλι, Ομόνια και Κεραυνός Ποταμού. Ενώ έχουμε ένα παιχνίδι να εκκρεμεί για την πρώτη αγωνιστική μεταξύ της Γυμναστικής Ένωσης Παλαιοκαστριτών και της Ομόνιας. Η επόμενη αγωνιστική του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, να δούμε τα παιχνίδια που υπάρχουν. Εθνικός Περουλάδων, ΑΕΦ ΑΚΟΝ, Ατρόμητος Άφρας, Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστριτών, Αστέρας Σπαρτίλα, Δίας Κασιόπης, ΠΑΟΣ Φακιανάκης, Ομόνια, ΠΑΟ Κορακιάνας, Ηρακλής Φακερών, ενώ ο Κεραυνός Ποταμού θα πάρει το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 3-0 άνευ αγώνα. Πάμε και στον Νοτιόμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Τα αποτελέσματα να δούμε και εδώ. Ορφέας Καρονίου Μπενίτσες 1-1. Ο Κρόνος πήρε τους βαθμούς από το 2017 άνευ αγώνα. ΑΕ Κανονίου Ποσειδώνας Βιταλάδων 1-2. Μέγας Αλέξανδρος Θύελλα Γαρίτσας 1-3. Ηρακλής Αγίων 10. Κεραυνός Δραγωτινών 4-1. ΑΟ Κέρκυρας Συναράδες 3-0 άνευ αγώνα. Στη βαθμολογία λοιπόν, στην πρώτη θέση ο Κρόνος Αργυράδων και ο Ποσειδώνας Βιταλάδων με 6 βαθμούς ο καθένας. Ακολουθούν ΑΟ Κέρκυρα, Θύελλα Γαρίτσας, Μέγας Αλέξανδρος Κεραυνός Δραγωτινών, Ηρακλής Αγίων 10, Μπενίτσες και Ορφέας Κανονιού, ενώ χωρίς βαθμούς η Αθλητική Ένωση Κανονιού, οι Συναράδες και ο Νέος που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η τρίτη αγωνιστική. Κρόνος Αργυράδων, Ποσειδώνας Βιταλάδων. Η Θύελλα παίρνει τους βαθμούς από τον Νέο, καθώς και το παιχνίδι. Κεραυνός Δραγωτινών ΑΕ Κανονίου, Μπενίτσες Μέγας Αλέξανδρος, ΑΟ Κέρκυρα Ηρακλής Αγίων 10 και στην Αράδος Ορφέας 0-3 Νεφαγώνα.
Πάμε στο πόλο για να θυμηθούμε απλά τη βαθμολογία όσον αφορά τις τρεις αγωνιστικές που έχουν προηγηθεί στον Βόρειο Όμιλο. Λάρισα, Όμιλος Φιλών Θαλάσσης 3-1, Νηρέας Γέρακα, Νηρέας Χαλανδρίου, ΝΑΟΚ, Ηλιούπολη και Χαϊδάρη. Δεν είχαμε αγωνιστική το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε όμως την ερχόμενη Κυριακή. Ο ΝΑΟΚ παίζει εκτός έδρας κόντρα στην Ηλιούπολη. 3-1 Βούλας Λάρισα, Νηρέας Γέρακα, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης και Νηρέας Χαλανδρίου Χαϊδάρη. Πάμε στην ΑΛΦΑΣ ΚΑΒΔΕ, Βόρειος Όμιλος, να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού για την τρίτη αγωνιστική. Κερκυραϊκός Πύρος Αρθέων 64-60, Ιόνιος Φέακας 76-51, Νικόπολη Θρύλος Ιωαννίνων 86-54 και Μολωσή Παραμυθιά 65-60, Ρεπό είχε ο Πρωτέας. Στη βαθμολογία λοιπόν, στην πρώτη θέση η Μολωσή, ακολουθούν Παραμυθιά, Ιόνιος, Νικόπολη, Κερκυραϊκός, Πύρος Αρθέων, Θρύλος Ιωαννίνων, Φέακας και Πρωτέας Ιγουμενίτσας. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο. Ο Φέακας υποδέχεται τον Πρωτέα Ιγουμενίτσα στη 1:30, Πύρος Αρθέων, Παραμυθιά. Ο Ιόνιος παίζει εκτός έδρας με τον Θρύλο. Η Νικόπολη αντιμετωπίζει τους Μολωσούς. Ο Κερκυραϊκός έχει ρεπό. Πάμε στην Β' ΣΚΑΒΔΕ για να κλείσουμε την αγωνιστική δράση. Να δούμε τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Πήγα στους Νότιας Κέρκυρας Ναυσίθος 54-65. Θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι Αλκές δεν έπαιξαν κόντρα στον Ποσειδώνα Παξών, καθώς παραιτήθηκε η ομάδα των Παξών από το πρωτάθλημα. ΓΕΚ Κένταυρη 67-40, Καποδίστρια Λέων 28-42. Μετά λοιπόν από μια αγωνιστική έχουμε τη βαθμολογία. ΓΕΚ Λέων Ναυσίθος οι ομάδες που κέρδισαν. Πήγασος Καποδίστρια Κένταυρη οι ομάδες που έχασαν και οι αλικές που δεν έπαιξαν. Η ομάδα των Παξών αποχωρεί από το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν για την επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια ΓΕΚ Λέων και Ναυσίθος Καποδίστρια. Σάββατο θα γίνουν οι αναμετρήσεις αυτές. Την Κυριακή Κένταυρη Αλικές, ενώ η ομάδα που θα έπαιζε με τους Παξούς, ο Πήγασος Νότιας Κέρκυρας, έχει ρεπό καθώς οι Παξοί αποσύρθηκαν από το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν έγιναν στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πάμε εμείς να δούμε το πρώτο μας θέμα. Έχει να κάνει με το παιχνίδι του Καποδίστρα, συγγνώμη, κόντρα στον Λέων. Πολύ χαμηλό το σκορ, 28-42. Να δούμε τι μας δήλωσαν οι πρωταγωνιστές. Χωδωνογιάννης από την ομάδα των Λεόντων για το πρώτο παιχνίδι της Β' ΣΚΑΒΔΕ αντιμετώπισε τον Καποδίστρια. Ξεκίνησε πολύ νοχελικά. Στο δεύτερο μόλις δεκάλεπτο πέτυχε 4 πόντους. Στο τέταρτο όμως έκανε την ανατροπή. Ήταν πολύ πιο οργανωτικός, πολύ πιο οργανωτική ομάδα, πολύ πιο παθιασμένη και πήρε την νίκη με 28-42. Είναι φυσιολογικό στα πρώτα παιχνίδια να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αστόχα σουτ, πολλή προσπάθεια, χαμηλό σκορ. Σαφώς. Οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες. Αργήσαμε και τις προπονήσεις, μείναμε και σε απραξία σχεδόν 2 χρόνια με μόνο ελάχιστα παιχνίδια. Προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό, να παίξουμε όπως θέλει ο προπονητής, να βγάλουμε κάποια συστήματα, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Δεν έχουμε αυτό σκοπό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι με διαφορά ή το οτιδήποτε. Θέλουμε να παίζουμε σωστά και να το ευχαριστιόμαστε. Στόχος λοιπόν φέτος στη Β' ΣΚΑΒΔΕ είναι η άνοδος. Σαφώς, εντάξει. Αγωνιστικά έχοντας παίχτες όπως ο Ροζάριο και ο Χατζόπουλος που πρωταγωνιστούν σε Β' Εθνική Κατηγορία, είναι αναμενόμενο να πηγαίνουμε για άνοδο. Σαφώς είναι ο στόχος μας αυτός. Θέλετε όμως το χρόνο σας σήμερα έτσι για να μπείτε μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Με τις δυσκολίες που έχουμε στα γήπεδα δεν είχαμε παίξει επίσημο φιλικό. Ήταν το πρώτο μας φιλικό με χρόνο, με 24. Για κάποια παιδιά που δεν έχουμε δεθεί κιόλας, έχουμε καινούργια παιδιά στην ομάδα μας. Ήταν λογικό να μην είμαστε έτοιμοι, αλλά παρόλα αυτά πήραμε το παιχνίδι. Πιστεύω το χάρηκε ο κόσμος γιατί είχε και λίγο ένταση, ήταν ανταγωνιστικό. Και συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε.
Λαμπροστεργίου από την ομάδα των Λεόντων να πήρε την νίκη σήμερα κόντρα στον Καποδίστρια, παρότι ξεκίνησε νοχελικά, παρότι είχε μια άσχημη δεύτερη περίοδο με μόλις 4 πόντους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε μπροστά αρκετά και κατάφερε όχι μόνο να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά να πάρει και την νίκη. Χαμηλό το σκορ βέβαια και νομίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια θα βλέπουμε τέτοια σκορ, έτσι δεν είναι? Ναι, καταρχάς καλή αρχή με υγεία σε όλες τις ομάδες. Να παίξουμε μπάσκετ να το ευχαριστηθούμε. Το σκορ τα λέει όλα πιστεύω, είναι πολύ χαμηλό, κακό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα εξελιχθούμε, θα προπονηθούμε, θα μπουν και τα σούτ και οι βολές και όλα όσα χάσαμε. Ίσως γι' αυτό και στο τέταρτο δεκαλεπτό τα πήγατε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα τρία. Δηλαδή είχατε ήδη κάνει, είχατε δοκιμάσει αρκετά σουτ, είχατε ζεσταθεί από το παιχνίδι. Ναι, βρήκαμε λίγο το ρυθμό μας πιστεύω, σιγά σιγά. Δοκιμάσαμε κάποιες πεντάδες, κάποια συστήματα και πιστεύω βγήκε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτός ο όμιλος, όπου δεν θα έχετε ταξίδια και θα υπάρχουν μόνο κερκυραϊκά σωματεία, είναι θετικό ή είναι αρνητικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κερκυραϊκά σωματεία και μάλιστα με αρκετούς παίκτες μιας κάποιας ηλικίας? Σίγουρα δεν βοηθάει τόσο γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα να βγαίνεις εκτός, ομάδες που έχουν ανέβει κατηγορίες, παίκτες. Τώρα εδώ περισσότεροι γνωρίζομαστε μεταξύ μας, υπάρχει κορεσμός, προπονήσεις δεν γίνονται, δεν υπάρχουν ώρες στο κλειστό και στον ασφιθόιο, αρκετές οι ομάδες, οπότε σίγουρα με δύο φορές προπονήσεις τη βδομάδα δεν είναι αρκετό. Άρα όσο περνάνε τα παιχνίδια θα βλέπουμε καλύτερες ομάδες. Πιστεύω ναι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να'στε καλά. Αλέξανδρος Καρατζήμος από τον Καποδίστρια. Πρώτο παιχνίδι για τη Β' Σκαυδέ. Ιτήθηκε από την ομάδα των Λεόντων εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας. Και ίσως είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπουμε ομάδες ανέτοιμες και πολλά στοχαστούν στα πρώτα παιχνίδια. Ναι, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Κατά βάση αμυντικό. Δεν βγήκε κανένα επιθετικό πλάνο. Νομίζω και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μπροστά. Μετά επικράτησε η πιο έμπειρη ομάδα των Λεόντων, που έχει περισσότερες λύσεις. Πάλεψαμε κι εμείς. Σίγουρα θέλουμε βελτίωση κυρίως στο επιθετικό κομμάτι και σε αυτό θα δουλέψουμε. Ελπίζω να μας επιτρέψουν συνθήκες, να παίξουμε όλα τα μάτς και προϊόντος του χρόνου να βελτιωθούμε και επιθετικά. Πόσο σημαντικό είναι που αυτός ο όμιλος απαρτίζεται από κερκυραϊκές ομάδες αμυγός μετά και την παρέτηση των Παξών? Καλό, θετικό, αρνητικό? Αρνητικό που έφυγαν οι Παξοί από το πρωτάθλημα. Είναι καλό να υπάρχουν πολλές ομάδες. Αυτός είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ο μαζικός αθλητισμός. Δεν με ενοχλεί εμένα που παίζουν μεγάλη σε ηλικία. Έτσι είναι. Είναι θεμητό να όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην άθληση. Και νομίζω ότι αυτός ο όμιλος έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα γίνουν ωραία παιχνίδια, σκληρά και ωραία. Παντελής Γιαννούλης από την ομάδα του Καποδίστρια. Πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για την Β' Σκαυδέ. Ιτήθηκε από τους Λέοντες, παρότι προηγήθηκε στο σκορ και μάλιστα είχε και πάρα πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι. Τέταρτο δεκάλεπτο όμως οι Λέοντες πήραν αρκετά μπροστά, πολλά γκάζια και εκεί κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι 28-42. Αρκετά χαμηλό το σκορ. Άρα είναι λόγω της ανετοιμότητας των ομάδων. Είναι πρώτο παιχνίδι, είδαμε άστοχα σουτ, είδαμε πολύ χαμηλό σκορ. Καταρχήν καλησπέρα, καλή σεζόν σε όλη την μπασκετική κοινότητα. Ήταν ξανά μετά από την περασμένη χρονιά στην οποία αν θυμάστε είχαμε το σταμάτημα με την πρώτη αγωνιστική, άραγε εξού και η πάσα για το χαμηλό σκορ. Νομίζω ότι οι παίκτες όλοι είμαστε σε στάδιο αυτή τη στιγμή προετοιμασίας ακόμα, δεν υπάρχει κάτι safe, κάτι σίγουρο.
Συγχαρητήρια στην ομάδα των Λεόντων, μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει τον πύχη ψηλά. Εμείς τον έχουμε πραγματικά και εμείς τον πύχη ψηλά, αλλά με άλλες φιλοδοξίες. Είμαστε νέοι σαν σύνολο, σαν ομάδα. Θα βρούμε το περπάτημά μας. Πρώτα ο Θεός υγεία να έχουμε, να πάει καλά η κατάσταση, να ξεφύγουμε από τον COVID. Άρα όσο περνάνε τα παιχνίδια θα βλέπουμε καλύτερους αγώνες. Θεωρητικά έτσι γίνεται. Τώρα, αν αλλάξει κάτι δραματικά, τώρα δεν μπορώ να σας πω. Θεωρητικά, πάντα η ομοιογένεια έρχεται μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Οπότε, νομίζω ότι και στην προκειμένη έτσι θα γίνει και τώρα. Είναι μια αρχή. Ευελπιστούμε στο καλύτερο. Υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Υπάρχει καλή οργάνωση από πίσω. Υπάρχουν έμπειροι παίκτες οι οποίοι στελεχώνουν και βοηθάνε τους νεότερους. Και νομίζω ότι είναι μια παρέα η οποία έρχεται εδώ να δώσει το χόμπι της, να κάνει το αθλημά της και να αθληθεί, φεύγοντας από άλλες κακές παρενέργειες και καταστάσεις. Αυτά λοιπόν έγιναν στον αγώνα μπάσκετ για την Β' ΕΣΚΑΒΔΕ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε αθλολογίες. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα 30 φύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πάμε για ψαράκι.
Τι θα έλεγες για ολόφρεσκα ψαράκια τηγανιτά της ώρας και δύο μαγειρευτά κάθε μέρα διαφορετικά? Daily Fresh Seafood για ψαράκι. Με απίστευτα χαμηλές τιμές. Το απολαμβάνεις στο χώρο μας, πακέτο στο σπίτι και delivery στο 26610 45 445. Ανοιχτό από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πάμε για ψαράκι. Στην Ιουλίας Ανδρεάδη 28, δίπλα στην Πλατιτέρα. Τώρα τρώμε ολόφρεσκο ψαράκι και πολύ το χαιρόμαστε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχεις Steel, έχεις ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Το σωστό φως. Η σωστή γωνία, το σωστό άγγιγμα. Το πιο όμορφο δέρμα αξίζει να το αγγίζει μόνο η αιχμή της τεχνολογίας. Γι' αυτό το Oxygen Plus εξασφάλισε για εσάς το Soprano Ice Platinum by Alma Lasers. Μια πανίσχυρη κεφαλή που εστιάζει σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος για αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας. Κατάλληλο και για άνδρες και για γυναίκες. Καλέστε στο 26 610 20500 για δωρεάν αξιολόγηση τριχοφυΐας από τους ειδικούς του Oxygen Plus. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου, όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ.
Και για τα είδη υγιεινής και τα πλακάκια, επιλέγω αξιοπιστία. Επιλέγω υδρό. Μια εντυπωσιακή γάμα προϊόντων κορυφαίων οίκων που ανανεώνεται συνεχώς. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες και αξεσουάρ άριστης ποιότητας που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες στη χαμηλότερη τιμή και με εξειδικευμένο τμήμα έργων για ξενοδοχεία. Υδρό. 30 χρόνια προσφέρει λύσεις μέσα στο σφιγμό της εποχής. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή στις αθλολογίες, δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε με Β' Σκαβδέ. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι δύο ομάδων με νεαρούς παίκτες. Πήγασος Νότιας Κέρκυρας Ναυσίθος στο θέμα που ακολουθεί. Βασίλης Γρηγορίου δίπλα μου. Ναυσίθος, η ομάδα του στην πρεμιέρα της Β' Σκαβδέ νίκησε τον Πίκασο Νότιας Κέρκυρας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Νομίζω ότι από το δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί που έκανε μια διαφορά ο Ναυσίθος 2-12 κόντρα στον Πίκασο που προηγούταν εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε η ανωδική πορεία του Ναυσίθου και τελικά πήρε τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Άρα ξεκίνησατε με το δεξί, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είναι για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, γιατί όπως ο Πίγασο, έτσι και εμείς, κατεβαίνουμε στο πρωτάθλημα με μικρά παιδιά, έτσι, με ουσιαστικά παιδιά των υποδομών.
Έτσι, και ένα καλό ξεκίνημα ποτέ δεν είναι κακό. Έτσι είναι καλό. Μ' άρεσε. Στον αγωνιστικό χώρο σήμερα είδα δύο φορές που τραυματίστηκαν παίχτες του Πήγασου και το νούμερο 16 και το νούμερο 7. Τα είπαμε. Ο Βασίλης έτρεξε με την πρώτη. Να φέρει πάγο, να βοηθήσει. Όλοι οι αθλητές μαζεύτηκαν πάνω από τα παιδιά που τραυματίστηκαν. Τι ωραίο να βλέπεις τέτοιες εικόνες. Μα αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η αξία του αθλητισμού. Εμείς αυτό που κάνουμε, πέρα από το να μάθουμε στα παιδιά το άθλημα που αγαπάμε, είναι να προσφέρουμε παιδεία και ήθος. Έτσι δεν έχει να κάνει. Ο αντίπαλος είναι μες στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός αγωνιστικού χώρου είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε συνάδελφοι, είμαστε αδέρφια. Έτσι, και προσπαθούμε να βοηθάει ο ένας τον άλλον και όταν υπάρχει κάποια ανάγκη να σπεύσουμε να δώσουμε τη βοήθειά μας. Αυτό είναι και το νόημα του αθλητισμού, πιστεύω. Έτσι, και αυτό έχει περάσει και στα παιδιά, έχει περάσει και στα παιδιά αυτό. Βασίλη, είδαμε πάθος σήμερα. Το ότι είδαμε άστοχα σουτ και άστοχες βολές. Το ότι είδαμε έτσι και κάποιες φορές κάποιες επιθέσεις να μην φτάνουν στην τελική τους, στο τελικό του στάδιο και από τις δύο ομάδες. Έχει να κάνει με το όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί ή ήταν εξής το πρώτο παιχνίδι. Φυσικά, μιλάμε για παιδιά μικρά. Πρώτο παιχνίδι έχουν ένα άγχος και στρες, αλλά μην ξεχνάς ότι και εμείς και ο Πήγασος κάνουμε προπόνηση ανοιχτά γήπεδα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχεις ξεκινήσει μια προετοιμασία και σε πιάνει η βροχή, τυφώνες, ξέρω ότι έπιασε όλο αυτό, και τα παιδιά κάθονται έστω και μια εβδομάδα απροπόνητα, είναι λογικό να μην έχουν τις δυνάμεις που θα είχαν σε περίπτωση που κάναν προπόνηση σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Όπως ξέρεις πολύ καλά. Και στην Νότια Κέρκυρα δεν υπάρχει τίποτε και εδώ εμείς πορευόμαστε με δύο φορές στο κλειστό και όλες οι υπόλοιπες στον ανοιχτό χώρο. Και παρότι λέμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν γήπεδα στο βορρά και στο νότο, βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Δεν ξέρω τι χρώμα έχουμε βγει με τον Βασίλη, προς κίτρινο το βλέπω. 60 λάμπες συνολικά, 42 καινούργιες και 19 μόλις ανοιχτές και αναμένες. Τραγικό. Όντως. Και το σκορ, όπως βλέπετε, εγώ επειδή έχω και μοιοπία και πρεσβειοπία, είναι καμένες οι λάμπες. Είναι καμένες οι λάμπες. Έχασα το σκορ κάποια στιγμή, παραπονέθηκα σε γραμματεία λανθασμένα. Ναι. Αλλά αυτό είδα, αυτό έκανα. Ναι, αφού δεν μπορεί να καταλάβει τι σκορ έχει. Ναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει διάθεση. Θεωρώ ότι στο νησί δεν υπάρχει παιδεία από αυτούς που αποφασίζουν. Έτσι, δεν έχουν κάνει αθλητισμό. Αυτό συζητάγαμε και με τον coach Αντώνη, τον Ασπιώτη. Και στο νότο και στο βορρά. Οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις δεν έχουν κάνει αθλητισμό, δεν έχουν περάσει από τα γήπεδα και δεν ξέρουν τι πάνε να πει. Παλεύω, αγωνίζομαι έτσι, και για το παιχνίδι αλλά και για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, μόνο τσακωμοί, μόνο κόντρες, μόνο αντιπαραθέσεις. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει το νησί μπροστά. Το βλέπουμε, έχει φτάσει σε ένα τέλμα και είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί είχαν και δημοτικό συμβούλιο πάνω τώρα, τα λέω, στο βορρά. Έτσι, και πάλι τσακωθήκανε και πάλι δεν έγινε τίποτε και το κλειστό δεν πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν τα χρήματα, θέλω να τα ακούσει όλος ο Βορράς και όλη η Κέρκυρα. Ναι, υπάρχουν τα χρήματα και θα χαθούν για δεύτερη φορά, έτσι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι τραγικό. Δεν σκέφτονται τα παιδιά τους, δεν σκέφτονται τα εγγόνια τους, δεν σκέφτονται τα παιδιά των φίλων τους και σκέφτονται πώς θα τσακωθεί ο ένας με τον άλλον. Είναι απαράδεκτο, είναι στενάχωρο. Πραγματικά δηλαδή δεν έχω τι να πω, είμαι πολύ στεναχωρημένος και είμαι έτοιμος, δεν σου κρύβω, δηλαδή με πιάνει τρομερή απογοήτευση για αυτό το πράγμα. Έτσι. Και όχι, σου λέω εδώ πέρα, παλεύαμε να δούμε τα πλάνα, τι χρώμα θα βγουν με 19 λάμπες μόλις ανοιχτές τις 60. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Ας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Καλό ξεκίνημα βεβαίως έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντώνη για το ήθος, τον Ασπιώτη, για την προσπάθεια που κάνει και αυτός και εμείς κόντρα σε αντίξωες συνθήκες. Και έχουμε πιάσει το νόημα της εραστεχνικής κατηγορίας. Γι' αυτό και είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Ναι, που είναι πίστη στα μικρά παιδιά, πίστη στις υποδομές, πίστη στην ανάπτυξη, πίστη στο ήθος και στην παιδαγωγική, ας το πούμε, στο παιδαγωγικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει και χαίρομαι πάρα πολύ που έπαιξαμε με τον Πήγασο, που παίξαν τα παιδιά και είχαμε αυτή την εικόνα και τα παιδιά και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παύλος Σαμαραντίδης δίπλα μου από τον Αυσίθεο για την πρώτη αγωνιστική της Β' Σκαβδέ. Η ομάδα του κέρδισε τον Πήγασο Νότιας Κέρκυρας 54-66 στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Τώρα να πω Παύλο ή να πω μπανάνα που πιτιτι, τι να πω, δεν ξέρω, τα έχω μάθει και όλα εδώ πέρα που έχω έρθει, κάτσε λίγο. Εντάξει, ακούω και στα δύο. Ναι. Οι προπονητές μου συνήθως μου φοράζουν το δεύτερο. Αλλά εντάξει. Αυτό τώρα τι είναι, μπορείς να μου εξηγήσεις, τι είναι αυτό το μπανάνα που πείτε, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, το βγάλαμε με τον παλιό προπονητή Δήμο Παπαδάτο και τον παλιό μου συμπαίχτη Δήμο Στένη Γουλαξή. Ναι. Και έμεινε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς βγήκε. Ωραία. Σε φωνάζουν έτσι όμως και οι όλοι. Ναι, ναι. Από τους καλύτερους παίκτες σήμερα του Ναυσίδωου ήταν ο Παύλος. Πες μου λίγα λόγια, σας είχε λείψει η αγωνιστική δράση. Αν και σήμερα είδαμε και άστοχα σουτ, είδαμε και άστοχες βολές. Υπήρχε όμως πάθος, σας είχε λείψει το μπάσκετ. Εννοείται τώρα 1,5 χρόνο που ήμασταν κλειστοί ουσιαστικά. Τώρα επιστρέψαμε δυναμικά με την νίκη. Μπορούσαμε να μην γυρίσει παραπάνω, παλέψαμε. Ήρθε η νίκη και όλα είναι καλά τώρα. Πόσο σημαντικό είναι για μια νεανική ομάδα όπως είναι ο Ναυσίθεος, ο οποίος θα κοντραριστεί στα επόμενα παιχνίδια με ομάδες που έχουν πολύ μεγαλύτερους αθλητές σε ηλικία. Σας δυσκολεύει αυτό ή ξέρεις, πριν το παιχνίδι σκέφτεσαι ότι θα παίξουμε με αθλητές 35 και 40 χρονών. Πιστεύω ότι επειδή είμαστε νέοι και δεν έχουμε ζήσει όσο έχουν ζήσει άλλοι, μπαίνουμε με περισσότερη ενέργεια και περισσότερο πάθος. Ώστε έχουμε, πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες να κοντράρουμε όλες τις ομάδες της Β' Σκαβδέ. Μπορεί μέσα από τη Β' Σκαβδέ ένα παιδί να ξεχωρίσει και να κάνει όνειρα για κάτι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο. Σίγουρα τώρα έχουμε παιδιά που αποσκοπούν να παίξουν μπάσκετ. Για παράδειγμα εδώ πέρα, να μην πω ονομαστικά. Ναι. Έλα, φώναξέ τον, έλα. Κατσαρός. Ο Κατσαρός, να έρθει ο Κατσαρός. Εσύ δεν αυτά. Ναι, να τα σφουγγαρίσετε μετά. Έλα εδώ, Παύλο. Κατσαρός. Να θυμάστε το όνομα, θα παίξει πολύ ψηλά. Να το θυμάστε. Έλα εδώ, Κατσαρέ. Παύλο, σε ευχαριστούμε. Έλα εδώ, Κατσαρέ. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, πρεμιέρα για τη Β' Σκαβδέ, νίκη για τον Αυσίθο. Πες μου λίγα λόγια για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σήμερα εγώ προσωπικά δεν βοήθησα την ομάδα. Ωστόσο, πετύχαμε το στόχο μας και ο πρώτος αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς νιώθεις που, που κοντροέστηκαν δύο νεανικές ομάδες, πολύ χαμηλό το ηλικιακός μέσος όρος. Βέβαια, στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα βρείτε και ομάδες με πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό σας φοβίζει καθόλου? Πιστεύω πως όχι, γιατί αν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και να συνεχίσουμε σαν ομάδα. Πες μου πώς σας είχε λείψει το μπάσκετ όλο αυτό τον καιρό που δεν μπορούσατε να παίξετε. Σίγουρα, εντάξει, ο αθλητισμός είναι κάτι που όλοι θέλουμε. Το μπάσκετ προσωπικά για μένα είναι ένα όνειρο που θέλω να πετύχω. Και εντάξει, ευτυχώς γυρίσαμε στα γήπεδα όλοι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, γεια. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And if you quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You would think that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Πήγα στο Νότιο Κέρκυρα, πρεμιέρα για την Β' Σκαβδέ. Αντώνη σα πιω τη δίπλα μου. Η ομάδα του ιτήθηκε από τον Αυσίδωο και ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι σήμερα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Καταρχήν, πόσο σα είχε λείψει η αγωνιστική δράση. Είδαμε σήμερα άστοχα σουτ και από τι δύο ομάδε. Άστοχε βολέ. Είναι φυσιολογικό, πιστεύει, μετά από αυτή τη μεγάλη εποχή? Ναι, καταρχά φυσικά και είναι φυσιολογικό. Θα μου επιτρέψει να μην σταθώ εγώ τόσο πολύ σε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν στεκόμαστε τόσο στην ποιότητα του μπάσκετ που παίζουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι ερχόμαστε και συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα με μια ομάδα που, όπως και η ομάδα του Ναυσίθεου, και γι' αυτό θέλω να πω ότι εγώ χάρηκα πολύ το σημερινό παιχνίδι. Είναι νεανική, είναι νέα παιδιά κατά βάση. Όχι κατά βάση, σχεδόν όλα. Ναι. Πολύ νέα παιδιά. Δυστυχώς εμάς
με βλέπεις λίγο, είμαι σήμερα προβληματισμένος. Είχαμε δύο τραυματισμούς που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Για πες μου λίγο το 16 και το 17, για πες μου λίγο τι γίνεται με τα παιδιά. Ο ένας έχει πάθει ένα διάστρωμα, θα δούμε πόσο βαρύ είναι. Ο άλλος έπαθε κράμπα, έπαθε θλάση, θα το δούμε και αυτό. Είναι πράγματα που είναι μέσα στον αθλητισμό φυσικά, αλλά κάποια από αυτά συμβαίνουν και γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε όπως θα έπρεπε για να συμμετέχει σε ένα τουρνουά που θα πρέπει να βάλεις ένταση στην προσπάθεια. Είναι γνώση μας αυτό. Εμείς συμμετέχουμε εδώ και το εννοούμε προσπαθώντας να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά σε επαφή με το άθλημα, γιατί συνήθως τα παιδιά από Δευτέρα Λυκείου και μετά εξαφανίζονται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε γενικά στο νησί, γιατί συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Εν γνώση μας, αυτά τα παιδιά κάνουν ελάχιστη προπόνηση, γιατί πέρα από τις αντικειμενικές συνθήκες που είμαστε σε ένα ανοιχτό, που πρέπει να σου πω ότι αυτό το διάστημα έχουμε και τρομερό πρόβλημα με τα κουνούπια. Ακούγεται κάπως, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχουν και τις υποχρεώσεις τους τις μαθητικές, τις οποίες εμείς τις στηρίζουμε 100%, γιατί ο στόχος μας είναι σε 2 χρόνια κανένα από αυτά τα παιδιά να μην είναι στην ομάδα, ας είναι οι άλλοι που έρχονται από πίσω τους. Και αν αυτοί επιστρέψουν αργότερα από τις όποιες σπουδές κάνουν, εκεί θα είναι η ομάδα, θα τους περιμένει. Όμως θέλουμε να τα κρατήσουμε κοντά στο άθλημα. Τους έχουμε υποσχεθεί ότι θα παίζουν ακόμα και εντός εικόνα προπόνητη, να χαρούν αυτή την παρουσία, αυτή τη συμμετοχή. Να μην το παρατήσουν όπως έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές με άλλα παιδιά. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στο μπάσκετ και από εκεί και πέρα το όποιο αποτέλεσμα έρθει θα το διαχειριστούμε, δεν είναι αυτό πρόβλημα. Θα παίξετε με ομάδες στη συνέχεια του πρωταθλήματος με μεγαλύτερο ηλικιακό μέσο όρο εννοείται και πολύ μεγαλύτερο ηλικιακό μέσο όρο. Είναι κάτι που σας προβληματίζει? Όχι, οι ομάδες είναι ομάδες. Δηλαδή, δεν συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα νέων, εν γνώση μας συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα ανδρών. Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία για τα παιδιά που είναι ενδιαφέρουσα και αυτή, γιατί μέχρι τώρα παίζουν με συνομιλίκους τους και αντιμετωπίζουν ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Τώρα θα αντιμετωπίσουν κάτι άλλο, το οποίο είναι μέσα στην εμπειρία που πρέπει να αποκτήσουν. Στο κάτω-κάτω, αυτά τα παιδιά και σε μια άλλη κανονική εντός εισαγωγικών ομάδα θα έπρεπε να παίζουν στο αντρικό τους. Με αυτούς θα συναγωνίζονταν, βέβαια θα είχαν μεγαλύτερη υποστήριξη, αλλά αυτούς θα συναγωνίζονταν, αυτές τις εμπειρίες θα παίρνανε. Όχι, δεν μας προβληματίζει καθόλου αυτό. Πες μου λίγα λόγια για το γεγονός ότι είσαστε μια ομάδα βεβαίως, προπονείτε στη Λευκύμη, κάνετε, ακούγεται λίγο, έλα βρε παιδί μου, τι ταξίδι είναι τώρα, Λευκύμη, κέντρο, Λευκύμη δεν είναι και μια ώρα δρόμος για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Νιώθετε σαν Πήγασος αποκομμένη από όλα τα αθλητικά δρόμενα? Αυτό είναι φυσιολογικό εφόσον δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. Αυτό το σιγά την απόσταση δεν ισχύει. Σήμερα είμαστε γηπεδούχοι. Σήμερα εμείς έχουμε κάνει μια εκστρατεία. Ερχόμαστε, δίνουμε ραντεβού 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ερχόμαστε οργανωμένα, δεν ερχόμαστε με τα γιοταχή μας, με πούλμαντ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος, πρέπει να σου πω, που αν ήμασταν στο χώρο μας δεν θα το είχαμε σήμερα που ήμασταν γηπεδούχοι. Οπότε προφανώς και θεωρούμε ότι και θέλουμε να κάποια στιγμή να πάψει αυτό. Θέλουμε να νιώσουμε ότι θα έχουμε και κάποιους δικούς μας ανθρώπους που θα μας παρακολουθούν, τους φίλους των παιδιών, να διοργανώσουμε τη γιορτούλα που θέλουμε εμείς, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ένας αγώνας μπάσκετ, που εδώ στη Κέρκυρα λόγω της πληθώρας των αγώνων δεν μπορεί να γίνει, είναι φύγες ή έλαση. Ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια που θα έχει κατασκευαστεί αυτό το κλειστό γυμναστήριο. Εμπόητο που το ακούμε, ναι. Να γίνει επιτέλους. Και ένας σημαντικός λόγος θα είναι γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα και δίνει αυτόν τον αγώνα και πίσω από αυτήν την ομάδα που βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα 120 παιδιά, αγόρια και κορίτσια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό δημιουργεί μια πίεση στην πολιτεία ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν μιλάμε αόριστα ότι το χρειάζονται κάποιοι, μιλάμε συγκεκριμένα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε με άλλα παιδιά για να δώσουμε πάλι αγώνα, πάλι θα κάνουμε εκστρατεία. Την άλλη εβδομάδα πάλι το ίδιο και ούτω καθεξής, δεν τελειώνει. Βλέπω ότι ο Πήγασος έχει ψηλά παιδιά, μπασκετικά κορμιά, δηλαδή το σύνολο επιτοπλίστων η ομάδα, έχει μπασκετικά κορμιά, έχει ψηλά παιδιά η ομάδα σου. Εντάξει, έχει ψηλά παιδιά. Ναι. Καλό αυτό. Ναι, καλό αυτό. Αν δεν δουλεύουν τα παιδιά, το ύψος δεν λέει τίποτα. Ναι. Τα παιδιά είπαμε, δεν το λέω σαν παράπονο, προς τα παιδιά, εμείς εν γνώση μας, σαν ομάδα, φέρνουμε αυτό σε πρώτη μοίρα. Εγώ δεν πρόκειται να πιέσω τα παιδιά, ελάτε να κάνετε προπονήσεις και αφήστε. Μου λέει το παιδί ότι έχω μελέτη και πρέπει. Ένα είναι το ζητούμενο, ότι από τη στιγμή που
γιατί το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Εάν τυχόν δεν δουλεύεις, δεν θα έχεις και αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή μόνο με το ύψος ή μόνο με το όποιο ταλέντο ή μόνο με τη τεχνική, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Θέλω να είμαι ακριβής. Αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση. Τα παιδιά έπρεπε να παίζουν καλύτερο μπάσκετ από αυτό που βλέπουμε. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Δεν έχουμε μαγικά ραβδάκια. Ναι. Δεν θα γίνει αν κάποιος δεν κάτσει εδώ πέρα στο γήπεδο και περάσει πολλές ώρες. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πολύ απαιτητικό. Πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε. Ναι. Έτσι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να φέρνουμε παιδιά στο άθλημα, να προσπαθούμε να τα κρατήσουμε κοντά και κάποια ταλαντούχα να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε το κίνητρο και το ερέθισμα να δουλέψουν περισσότερο. Αλλά σε πόσα θα συμβεί αυτό, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα ανέβουμε κατηγορίες, και ούτε και θέλουμε. Ναι. Ούτε και θέλουμε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή αρχή βασικά, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς, καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες που θα συμμετέχουν, με όποιους στόχους έχει κάθε μία, να έχουμε υγεία, να μην έχουμε τραυματισμούς και να διασκεδάσουμε τους αγώνες μας. Stats, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Β' ΕΣΚΑΔΕ. Ο Πίγασος υποδέχτηκε, ο Πίγασος Νότιας Κέρκυρας αντιμετώπισε τον Αυσίθο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Ιτήθηκε, αλλά βεβαίως ήταν η επαναφορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα για τα παιδιά εντός αγωνιστικού χώρου. Είδαμε και αστοχίες, είδαμε και χαμένες βολές, είδαμε πολλά άστοχα σουτ. Είδαμε όμως και πάθος και από τις δύο ομάδες. Έχω κοντά μου τον Σαμόλης Κωνσταντίνος. Τραυματίστηκες, τι έπαθες εσύ? Ανησυχήσαμε όλοι, λέγαμε κάτι έγινε. Πώς είσαι? Καλά είμαι, σιγά σιγά, θα γιάνω. Πιστεύεις ότι ο τραυματισμός έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είχατε πολύ καιρό να παίξετε? Φταίει και αυτό και δεν κάνουμε προπονήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω του κορονοϊού, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εδώ κοντά μου εσύ. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον, εγώ θα τα πω. Πες. Παπαδημητρίου Μιχάλης. Μιχάλη μου, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ότι ο Μιχάλης, επειδή είναι ο πιο έμπειρος στην ομάδα του Πίγασου και βοηθάει τα νέα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο για να σταθεί αυτή η ομάδα και να αντιμετωπίσει και ομάδες με μεγαλύτερο ηλικιακό μεσόωρο στα επόμενα παιχνίδια της κατηγορίας. Μιχάλη μου, πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Θα τα πω εγώ σιγά-σιγά. Πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Εντάξει, δεν θα σταθώ σε αυτό. Τώρα, εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω, θα μιλήσω και με τον Αντώνη, τον προπονητή μας, γιατί είμαι και βοηθός προπονητή. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά, τώρα φανταστείτε, 8 στα 10 μαζευτήκαμε πριν λίγο για να παίξουμε. Εγώ και μόνο προσωπικά για μένα που βρίσκομαι στο παρκέ σε αυτήν την ηλικία κλπ. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Και 35, είσαι και 40. Υπάρχουν ομάδες που έχουν 40-40 πλάς. Άσε τώρα να μιλάμε. Να προσπαθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ και στους μικρότερους εδώ και τα τελευταία χρόνια να δείχνω ένα παράδειγμα, ό,τι ξέρω, ό,τι μπορώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό ιδιαίτερως. Τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Για μένα είναι μεγάλο επίτευγμα και μόνο που κατεβαίνουμε, μαζευόμαστε, που έχουμε αυτή την οργάνωση. Και θεωρώ τα αποτελέσματα, το έχουμε πει εξ αρχής, δεν μας ενδιαφέρουν. Εννοείται. Φυσικά και στο αντρικό επίπεδο πάμε να χτυπήσουμε τα μάτς. Αλλιώς δεν θα κατεβαίναμε καν. Από εκεί και πέρα, ναι, θα συναντήσουμε μεγαλύτερες ομάδες. Προδιετίας, προ-κορονοϊού, είχαμε καταφέρει να δώσουμε μάτς με αυτές τις ομάδες. Πήραμε πολύ θετικό feedback. Και ευελπιστώ σιγά σιγά και εμείς, αν μπορούμε και μας το επιτρέπει ο καιρός, να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα. Σας είχε λείψει το μπάσκετ? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και φανταστείτε, με τον Αντώνη τον Ασπιώτη μιλάμε καθημερινά πάρα πολλές ώρες και μέσα στον κορονοϊό και σε ώρες γραφείου και σε ώρες δουλειάς μας. Μας λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι τελικά η κορυφή του παγόβουνου. Όλα τα από πίσω είναι αυτά που κάνουμε εκτός. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι η περίπτωση του αθλητή που τον βλέπεις μες στον αγωνιστικό χώρο. Σου ανάβει λίγο τα λαμπάκια κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, μπλε. Και μόλις ακούσεις την κόρνα της λήξης και το παιχνίδι τελείωσε, είναι αυτός ο ήρεμος άνθρωπος που βλέπετε δίπλα μου. Αυτό γίνεται γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, ανεβαίνουν οι παλμοί και εντός αγωνιστικού χώρου θες να τα δώσεις όλα. Ναι, έτσι έχω μάθει. Και αυτό είναι που προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω με τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, πλέον στα 35 που 34 είναι ακρίβεια, προσπαθώ να διαχειριστώ εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο γιατί έχω μάθει αλλιώς να τα δίνω όλα μέσα στο πάθος, μέσα στην ένταση. Παρ' όλα αυτά, οι τέσσερις γραμμές δεν ακούω τίποτα άλλο. Είμαι μέσα εκεί συγκεντρωμένος. Το ίδιο θέλω για τα παιδιά. Είναι δύσκολο, αλλά γενιά με γενιά, έχοντας δηλαδή παιδάκια στην ομάδα μας από 5 χρονών,
γενιά με τη γενιά πιστεύω να το κάνουμε ακόμα καλύτερα αυτό. Δεν έχει σημασία η νίκη ή η ήττα, αλλά στα δώσουν όλα. Από τη στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο, δώσ' τα όλα. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία τουλάχιστον. Σήμερα, από τις ωραιότερες εικόνες που είδαμε, όχι ότι τραυματίστηκε ο αθλητής, αλλά το ότι μόλις έπεσε κάτω ο αθλητής, έτρεξαν και τα δύο σωματεία, έτρεξαν και οι δύο προπονητές. Υπάρχει βεβαίως το fair play, υπάρχει αγωνία για τα παιδιά που είναι μικρά, γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που θέλουν να το χαρούν όλοι και όχι ποιος θα βγάλει το μάτι του άλλου. Οπότε είναι μια πολύ ωραία εικόνα με το που έπεσε κάτω. Βέβαια, σφαδάζοντας τους πόνους δεν ήταν ωραία εικόνα, αλλά το γεγονός ότι μαζεύτηκε όλο το γήπεδο πάνω σου για να σε βοηθήσουν, νομίζω ότι δείχνει πολύ ωραία εικόνα προς το έξω. Ναι, ωραίο είναι, αλλά το πιο ωραίο συνέστημα είναι ότι παρόλο που είμαστε δύο διαφορετικές ομάδες, ναι, είμαστε πάνω απ' όλα αθλητές, άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι. Βοηθάμε πάνω απ' όλα. Τώρα που θα αγωνιστείτε με ομάδες που έχουν αθλητές μεγαλύτερου σε ηλικία, φοβάστε, δηλαδή το σκέφτεστε? Όχι, είναι ένα μεγαλύτερο κίνητρο για εμάς πιο πολύ παρά για τον Μιχάλη. Να παίξουμε πιο σκληρά κορμιά, να παίξουμε εμείς πιο αθλητικά, πιο δυναμικά. Ένα μεγαλύτερο κίνητρο. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να είσαστε καλά. Και εμείς καλή αγωνιστική χρονιά. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων στην πρεμιέρα της Β' ΕΣΚΑΒΔΕ. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον αγώνα της Λευκύμης κόντρα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πάμε για ψαράκι!
Τι θα έλεγες για ολόφρεσκα ψαράκια τηγανιτά της ώρας και δύο μαγειρευτά κάθε μέρα διαφορετικά? Daily Fresh Seafood για ψαράκι. Με απίστευτα χαμηλές τιμές. Το απολαμβάνεις στο χώρο μας, πακέτο στο σπίτι και delivery στο 26 610 45 445. Ανοιχτό από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πάμε για ψαράκι. Στην Ιουλίας Ανδρεάδη 28, δίπλα στην Πλατιτέρα. Τώρα τρώμε ολόφρεσκο ψαράκι και πολύ το χαιρόμαστε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξεων και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχει Steel, έχει ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Το σωστό φως. Η σωστή γωνία, το σωστό άγγιγμα. Το πιο όμορφο δέρμα αξίζει να το αγγίζει μόνο η αιχμή της τεχνολογίας. Γι' αυτό το Oxygen Plus εξασφάλισε για εσάς το Soprano Ice Platinum by Alma Lasers. Μια πανίσχυρη κεφαλή που εστιάζει σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος για αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας. Κατάλληλο και για άνδρες και για γυναίκες. Καλέστε στο 26 610 20500 για δωρεάν αξιολόγηση τριχοφυΐας από τους ειδικούς του Oxygen Plus. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Κέρκυρα.
Και για τα είδη υγιεινής και τα πλακάκια, επιλέγω αξιοπιστία. Επιλέγω υδρό. Μια εντυπωσιακή γάμα προϊόντων κορυφαίων οίκων που ανανεώνεται συνεχώς. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες και αξεσουάρ άριστης ποιότητας που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες στη χαμηλότερη τιμή και με εξειδικευμένο τμήμα έργων για ξενοδοχεία. Υδρό. 30 χρόνια προσφέρει λύσεις μέσα στο σφιγμό της εποχής. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Τελευταίο μέρος εκπομπής Αθλολογίας. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι της Λευκύμης κόντρα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Υποθετικά ο Ηρακλής Αμπελοκήπων ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει, η κερκυριακή ομάδα, καθώς προερχόταν επίσης από ήττα στην πρώτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ήταν μια ομάδα με μικρούς παίκτες ηλικιακά. Υπήρχαν αρκετές φάσεις και στο πρώτο μέρος και για την κερκυριακή ομάδα και στο δεύτερο μέρος, ακόμα και μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Στον πάγκο της Λευκύμης κάθισε ο Παναγιώτης Κορομπόκης, ο οποίος επέστρεψε στα γνώριμα λιμέρια, αντικαθιστώντας τον Αντώνη Δρακόπουλο. Ίσως ήταν απογοητευμένος από την εμφάνιση της Λευκύμης, καθώς στις δηλώσεις που μας έκανε, όπως θα δείτε, δήλωσε ότι κέρδισε πολύ δίκαια η ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Η κερκυριακή ομάδα δεν έχει ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη, όπως μας δήλωσαν οι παίκτες και οι προπονητές και των δύο ομάδων. Να σας πω ότι για την επόμενη αγωνιστική η Λευκύμη παίζει εκτός έδρας με τον Κτηνοτροφικό Αστέρα, που έχει μόλις ένα βαθμό στην κατηγορία. Από την άλλη, ο ΦΑΜ που ιτήθηκε εκτός έδρας με 2-0 κόντρα στον Εδεσαϊκό, το ένα γκολ ήρθε με πέναλτι, το οποίο αφισβητεί η κερκυριακή ομάδα, παίζει κόντρα στην Κοζάνη, η οποία έχει και εκείνη μόλις ένα βαθμό στην βαθμολογία της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας μετά από δύο αγωνιστικές. Πάμε εμείς να δούμε τις φάσεις, τον γκολ, αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά την αναμέτρηση της Λευκύμης με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Σας μεταφέρουμε ήχο και εικόνα από την αναμέτρηση της Λευκύμης με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Έναρξη λοιπόν για το παιχνίδι.
Μάκης Δανδίκας από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων ξεκίνησε με το δεξί στην δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα του Ηρακλή κοντρά στη Λευκήμη πέτυχε τον γκολ. Πήρε την νίκη με 0-1, την πρώτη νίκη, καθώς προερχόταν από ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που διεκδίκησαν το καλύτερο αποτέλεσμα. Δύο λόγια για την αναμέτρηση. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλο το επιτελείο που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας και ψυχολογική και βαθμολογική μετά το άτυχο αποτέλεσμα που είχαμε στην πρώτη αγωνιστική. Δεν ήταν σίγουρα εκείνη τα τέρματα που είχαμε δεχτεί, δεν είναι σίγουρα η πραγματική μας εικόνα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι με παιχνίδι να μαζεύουμε όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς. Ένας δύσκολος όμιλος, τουλάχιστον για τις κερκυριακές ομάδες. Ο στόχος του Ηρακλή Αμπελοκήπων ποιος είναι? Ο στόχος του Ηρακλή Αμπελοκήπων είναι να σωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και να παίξει ελκυστικό και όμορφο ποδόσφαιρο. Νεανική ομάδα, μικρούς παίκτες στο ρόστερ σας. Πόσο είναι εύκολο να τους προπονείς, να τους κοντρολάρεις, να μπορέσουν να δώσουν αυτά που απαιτείται και δίνεται οδηγίες? Είναι νεανική ομάδα και στον πάγκο, αν θα δείτε, ήταν ακόμα πιο νεανικά, πιο νεαρή στην ηλικία, πιο μικρή στην ηλικία. Γίνομαι και εγώ παιδί μαζί τους. Είναι πολύ καλό το κλίμα, τα παιδιά είναι δεμένα μεταξύ τους, είναι μια καινούργια ομάδα έγινε και προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Θα επαναφέρει με το νούμερο 2 ο Τσάλμας. Τσάλμας. Τσάλμας για να βρει τον Παλιάτσο. Εκείνος θέλει να τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του, αλλά κερδίζουν οι παίκτες της Λευκήμης. Ντεκάρνε ανεβάζει για τον Τσολάκη. Τσολάκης αφήνει για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης κοιτάζει τις επιλογές του, θέλει να προλάβει τον Γεωργακόπουλο. Βγαίνει όμως και ασφαλίζει ο Αθανασίους την πρώτη ευκαιρία. Μπάλα γυρίζει στον Πουλημένο. Πουλημένος τρέχει για να πιέσει ο Βασάρας. Κωστακιώτης για τον Θεοδωράκη. Θεοδωράκης πιέζεται από τον Νικολίτσα. Ντεκάρνε. Τζιανφράκο Ντεκάρνε, ξένος παίκτης που έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ της Λευκήμης και το σούτ από τον Κωστακιώτη. Βασιλάκης. Πανταζής και Βασιλάκης αλλάζουν την μπάλα. Ζητάει ο Θοδωράκης υπό το μαρκάρισμα του Λίτσιου. Μπάλα επιστρέφει στον Βασιλάκη. Θοδωράκης. Κάνει τη σέντρα εκεί που έχει βγει ο Τσολάκης και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα έξω από το κάθετο δοκάρι του Αθανασίου. Ο Ιωσήφ Χατζάκος, ο σκόρερ του Ηρακλή Αμπελοκήπων σήμερα κόντρα στην Λευκήμη για τη δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Το κυνηγήσατε το γκολ, γιατί νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θέλαν τη νίκη σήμερα στο παιχνίδι. Δύο λόγια πες μου για το παιχνίδι. Ναι, δουλέψαμε όλη την εβδομάδα μετά από ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε μόνο τη νίκη και το καταφέραμε. Είσαστε ένα νεανικό σύνολο, έχετε και παίχτες αρκετά μικρούς σε ηλικία. Μπορεί αυτό το σύνολο να τα επεξέλθει στην κατηγορία? Ναι, μπορούμε μέσα από τη σκληρή δουλειά στις προπονήσεις να γίνουμε ομάδα πραγματική και εκτός γηπέδου. Μέσα στο γήπεδο υπάρχει πολύ ταλέντα από τα παιδιά και θα το δείξουμε στα επόμενα παιχνίδια. Βλέπω εκτός γηπέδου, ήρεμος εδώ, δεν μιλάει μέσα στο γήπεδο και τι έκανε και τι δεν έκανε σήμερα. Έτρεχε, κυνηγούσε, σκόραρε, τι άλλο να κάνει. Μπορούσατε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πιστεύεις? Είχαμε ευκαιρίες στο τέλος του μάτς, δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Ευτυχώς δεν δεχτήκαμε και γκολ. Mm-hmm. Θα τα δουλέψουμε και αυτά για να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Βασιλάκης θέλει να πιέσει ο Παλιάτσος. Πουλημένος. Για τον Ματσοβίλα, εκείνος θα δώσει στον Θοδωράκη, θέλει να ανέβει. Για τον Τσολάκη, του επιστρέφει την μπάλα. Θοδωράκης με τον Ντεκάρνε, θα κάνει το σούτ ο Ντεκάρνε. Θα βάλει τα χέρια και τις γροθιές ο Αθανασίου. Γυρίζει στον Ματσοβίλα. Βασιλάκης. Πουλημένος στον Πανταζή. Θεοδωράκης θα γυρίσει στον Γρηγοριάδη από το μαρκάρισμα του Λίτσιου. Θα κάνει τη μαλλιά για τον Ντεκάρνε, αλλά βγαίνει ο Αθανασίου. Πανταζής για τον Θεοδωράκη.
Δέχεται το μαρκάρισμα από τους φιλοξενούμενους Ματσοβίλα. Ανεβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή του. Δίνει στον Γρηγοριάδη. Κοινός μαρκάρεται από τον Τσάλμα. Θα κάνει τη σέντρα. Και ο Κωστακιώτης δεν πιάνει καλά την μπάλα, τουλάχιστον όπως θα ήθελε. Ο Λάζαρος Κωστακιώτης στο 27ο λεπτό. Θοδωρής Μαγκούτης από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Λευκύμη σήμερα με 0-1. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι, το κυνηγήσατε. Το κυνηγήσαμε φυσικά, ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει από την αρχή της αγωνιστικής εβδομάδας, παρότι είχε προηγηθεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα για μας. Πριν ξεκινήσω, ήθελα να συγχαρώ την ομάδα της Λευκύμης και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια με υγεία στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Βγάλαμε αρκετό πάθος στο σημερινό παιχνίδι. Δοκιμάσαμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε δουλέψει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φεύγουμε αυτό το τρίποντο από εδώ. Τώρα, ένας δύσκολος όμιλος και δύσκολα παιχνίδια βεβαίως. Υπάρχει ένα νεανικό ρόστερ στην ομάδα. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να τα ανταπεξέλθει? Ναι, το πιστεύω πολύ. Έχουμε πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Κάθε μέρα ο ένας πιέζει τον άλλο στην προπόνηση. Και έτσι κάνουμε ο καθένας τον εαυτό του και τους γύρω του καλύτερους. Και πιστεύω ότι έχουμε και τους παίχτες και την ποιότητα, αλλά και τη θέληση να καταφέρουμε πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο οποίος βγαίνει εκτός γραμμών για να δεχθεί τις βοήθειες από το ιατρικό team. Και πάμε να δούμε το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων. 30 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Θα διώξει ο Γρηγοριάδης με κεφαλιά. Θα γίνει ξανά προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Θα διώξει ο Θοδωράκης. Συμπαικτών και προπονητή προς τους παίκτες της Λευκύμης. Συνέχεια με τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου. Θέλει να βρει τον Λίτσιο, αλλά διώχνει με κεφαλιά ο Γρηγοριάδης. Θοδωράκης, Πανταζής. Τσολάκης πιάνει την παλιά. Γεωργακόπουλος. Ο Κοντέων βάζει το πόδι του για να αποφύγει τα χειρότερα. Βγαίνει ο Αθανασίου. Θα δει την κίτρινη κάρτα, θα δει την κίτρινη κάρτα ο Γιάννης Τσολακίδης από τον κύριο Τζόβα στο 53ο λεπτό. Κερδισμένο φάουλ για την Λευκύμη με τον Θοδωράκη να βρίσκεται πίσω από την μπάλα. Φωνές από τον Μάκη Δανδίκα. Θοδωράκης περιμένει το σφύριγμα του Τζόβα για να κουμπίσει την μπάλα και να εκτελέσει το φάουλ για την Λευκύμη. Θοδωράκης θα κάνει την παλιά, θα διώξει ο Τσάλμας. Ξανά προσπάθεια για γκολ. Πρεμιέρα για τον Παναγιώτη Κορομπόκη, στα παλιά λιμέρια βεβαίως, στην ομάδα της Λευκύμης, η οποία αντιμετώπιζε τον Ηρακλή Αμπελοκήπων για τη δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ιτήθηκε με 0-1, αλλά θα μπορούσατε να πάρετε παραπάνω πράγματα από το παιχνίδι σήμερα? Όχι, δεν θα μπορούσαμε με βάση την απόδοσή μας. Νομίζω ότι χάσαμε δίκαια. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί σε κανένα κομμάτι του αγώνα και νομίζω ότι ήταν δίκαιη η ήττα. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο, πολλή δουλειά μπροστά μας και αυτό είναι η δουλειά μας, να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε. Υπήρχαν τραυματισμοί, υπήρχαν παίχτες που έμειναν εκτός, υπήρχαν και παίχτες στην 18άδα που ήταν τραυματισμένοι. Χωρίς να αποτελεί αυτό δικαιολογία, θέλω να πω ότι υπήρχαν ελλείψεις όσον αφορά την ομάδα σήμερα. Εντάξει, τόσα χρόνια δεν έχω αναφερθεί ποτέ μου και ούτε πρόκειται. Σαφώς και θα υπάρχουν και τραυματισμοί και διαχείριση, αν θέλετε, αλλά έτσι είναι οι ομάδες, έτσι είναι τα προβλήματα. Νομίζω ότι συγκρούονται δύο κλαμπ υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, όχι δύο δεκάδες, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δεν είναι να βρούμε κάποια δικαιολογία σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι απλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν ήμασταν καλοί, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, χάσαμε δίκαια. Αυτός ο όμιλος είναι δύσκολος για τις κερκυραϊκές ομάδες, δεδομένου ότι τα ταξίδια είναι μεγάλα, τελείως διαφορετικά πράγματα από τις προηγούμενες χρονιές. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τις κερκυραϊκές ομάδες φέτος? Και πάλι αυτό θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια,
όλοι οι όμιλοι είναι πιο δύσκολοι από τη στιγμή που αποχωρήσανε επί της ουσίας οι μισές ομάδες που ήταν χαμηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί μένουν οι καλύτερες ομάδες του κάθε ομίλου. Η δυσκολία, αν θέλετε, έγκυται στο οικονομικό, που όντως οι ομάδες του νησιού επιβαρύνονται με κάποια ποσά μεγαλύτερα. Αυτό. Ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά, να ενισχύσει την ομάδα, να μπορέσει με τα κατάλληλα μέτρα που πλέον μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο, να ενισχύσει την προσπάθεια και ψυχωτικά και οικονομικά βεβαίως, γιατί ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο είναι πολύ σημαντικός για κάθε ομάδα. Ο κόσμος προσωπικά θέλει να έρχεται και αρχικά να διασκεδάζει. Ανεξάρτητα αποτελέσματος, δηλαδή και πέρσι θυμάμαι, ήταν κάποια παιχνίδια που δεν κερδίσαμε εδώ. Παρόλα αυτά είχε φύγει ο κόσμος τόσο χορτασμένος που ήταν σαν να του είχαν προσφέρει τη μεγαλύτερη νίκη. Αυτό θέλω να ξαναεπιτύχουμε, και όσο αφορά το αν μπορεί να επηρεάσει ο κόσμος ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι πια έχει προχωρήσει πολύ το ποδόσφαιρο, που δεν είναι όπως παλιότερα που έπαιζε κάποιο τεράστιο ρόλο η έδρα με την έννοια της τρομοκρατίας. Όμως είναι σίγουρο ότι όταν παίζεις μπροστά σου δικούς σου ανθρώπους, τους ανθρώπους που βλέπεις κάθε μέρα στον δρόμο και πάντα έχεις ένα κίνητρο μεγαλύτερο να τους ικανοποιήσεις. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και θέλω πριν τελειώσω από καλό δρόμο στον κύριο Δακόπουλο και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του, τουλάχιστον προσωπικά, έτσι δεν μιλάω εκ μέρους της διοίκησης ή οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Όπως πρέπει να κάνει κάθε συνάδελφος, είναι απερχόμενο. Εντάξει. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Κοντράρει στα σώματα των παικτών της Λευκύμης, αλλά κοιτάξτε τώρα την ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τον Λίτσιο, ο οποίος έκανε την προσπάθεια, απέκρουσε ο Γκάκος στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Νικολίτσα. Διώχνει ο Πουλημένος. Τσολακίδης. Μπάλα φτάνει στο Βασάρα από το μαρκάρισμα του Βασιλάκη. Βασάρας θα γυρίσει την μπάλα και θα σκοράρει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Θα πετύχει το γκολ στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Κωστακιώτης, Τσολάκης, Τσολακίδης για να βγει η μπάλα εκτός. Βλέπετε την αναμέτρηση live streaming μέσω της σελίδας Αθλολογίες. Μπουζίδης θα δώσει και τον Τσολακίδη. Τσολακίδης θα προλάβει να γυρίσει. Λίτσιος θα κάνει το σουτ. Ραφαήλ Τσολάκης, Λευκύμη, η ομάδα αντιμετώπισε τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, ιτήθηκε 0-1 για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπε ο κόουτς, το οποίο δεν ήσασταν καλή και άξιζε η ομάδα των Αμπελοκήπων την νίκη. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Προσπαθήσαμε αρκετά παρόλα αυτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο εαυτό. Παίξαμε όσο μπορούσαμε, μας κατέβαλε λίγο η κούραση λόγω των πολλών και συχνών μάτς που παίξαμε αυτή την περίοδο. Παίξαμε πολλά μάτς στο κύπελο, 120 λεπτά, μας κούρασε αρκετά αυτό και βγήκε στο παιχνίδι σήμερα. Μπορεί να έχετε ξεκινήσει με το αριστερό, με δύο ήττες δηλαδή κόντρα σε ομάδες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε η ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, ψυχολογικά μπορεί αυτό να γυρίσει για την κυρκυριακή ομάδα? Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολλούς καλούς παίκτες και πιστεύω ότι θα γυρίσει αυτό ψυχολογικά και θα είμαστε καλύτεροι στα επόμενα μάτσα. Ο κόσμος πώς σας βοηθάει με την παρουσία του ή με τη στήριξή του? Είναι ο 10ος παίκτης, είναι πολύ καλός με εμάς, τον ευχαριστούμε που έρχεται στο γήπεδο και μας βλέπει και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο της Λευκύμης. Εσείς θα δούμε τη συνέχεια. Με τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης. Πρώτη κεφαλιά με τον Τσολακίδη. Και πέφτει ο Γκάκος στην προσπάθεια του Ηρακλή.
80 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων προηγείται 0-1 από το τέρμα που πέτυχε στο 58. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Μπλοκάρει ο Γκάκος την προσπάθεια του Μποζίδη. Καθώς ο κύριος Δανδίκας καλεί τους παίκτες που προθελμαίνονται να πάνε κοντά του. Πάμε να δούμε τώρα το φάουλ με τον Θοδωράκη. Θοδωράκης. Στο Μαγκούτη δίνει οδηγίες ο Δανδίκας για την εκτέλεση του φάουλ του Θεοδωράκη. Θεοδωράκης θέλει να πιάσει την κεφαλιά ο Κουλούρης πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασίου. Η μπάλα. Κουλούρης. Πανταζής. Πανταζής για τον Ματσοβίλα. Ματσοβίλα πιάνει την κεφαλιά ο Κοντέων. Πανταζής. Βασιλάκης και Παπαγιάννου διεκδικούν την μπάλα. Κοντέων. Την κλέφει την μπάλα ο Γρηγοριάδης. Θα κάνει τη σέντρα για τον Τσεβανέδη. Θα διώξει όμως ο παίκτης του Ηρακλή. Θέλει να κερδίσει λίγα εκατοστά ο Θοδωράκης εκεί. Θοδωράκης περιμένει το σφύριγμα του Τζόβα. Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θεοδωράκης θα περιμένει το σφύριγμα του Τζόβα. Στείνεται το τείχος των δύο παικτών από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Θεοδωράκης. Τώρα θα εκτελέσει. Θεοδωράκης. Θα κάνει την κεφαλιά ο Γρηγοριάδης. Στα χέρια του Αθανασίου. Τζιανφράνκο Ντεκαρνέ για την ομάδα της Λευκύμης, η οποία ετήθηκε από τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. 0-1 το τελικό σκορ. Βεβαίως υπάρχουν, είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική ακόμη του πρωταθλήματος. Tell me a few words about the game today. Did you deserve to win? I think it was a tough game. You know, we came into it confident and wanting to win. And I think that's the most important thing. I think the most important thing after this result is to bounce back. We will look forward to the next match. We will prepare hard this week, throughout the week, and you know, we will bounce back from this. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μπήκαμε αποφασισμένοι για το παιχνίδι αυτό. Μετά την ήττα, αυτό μπορούμε να κάνουμε, να τα αφήσουμε πίσω μας, να συνεχίσουμε για το επόμενο παιχνίδι, να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Do you think that the fans who come to the stadium can help you in every game? Yeah, of course, of course. I think the energy and from the fans is really important. So, you know, we'd encourage everyone to come out. The more people, the better for us. And we want to make everyone proud. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, τους δίνει θετική ενέργεια. Θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους, λέει ο Ντεκάρνο. Οπότε είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much. Thank you very much. Appreciate it. Ηρακλής Αμπελοκήπων παίρνει την νίκη κόντρα στην Λευκύμη για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Αυτά λοιπόν έγιναν στο παιχνίδι της Λευκύμης κόντρα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Πριν κλείσουμε, να σας πω για το πολύ ωραίο σεμινάριο που έγινε από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον George Μπελεστέρος, στον Κρότο. Εκτός από πολύ καλός προπονητής, είναι και πολύ καλός άνθρωπος, δηλώνουν οι άνθρωποι του Κρότου. Τον φιλοξένησαν λοιπόν και περάσανε πάρα πολύ όμορφα σε ένα σεμινάριο που έγινε εδώ στο νησί. Και κάπως έτσι η εκπομπή Αθλολογίες έφτασε στο τέλος τους. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 για να δούμε τι πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο, βεβαίως με όλα τα ρεπορτάζ όσον αφορά τον αθλητικό κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.